Αγέροχη πέρασε η ελληνική πυραβλάκατος Κρυσταλλίδης από τα στενά της Κωνσταντινούπολεως, από τα στενά του Βοσπόρου. Η πανίσχυρη και ταχύτατη πυραβλάκατος έχει ταχύτητα άνω των 34 κόμβων, φέρει και 8 κατευθυνόμενα βλήματα εξωσέτ, έχουν αποθανατήσει τη διέλευση Τούρκοι φωτογράφοι, έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναφέρει ότι απαραίτητο για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία είναι η συμπεριφορά και οι τακτικές της Τουρκίας να συνάδουν με τις διαπιστώσεις που καταγράφονται στην έκθεση Μπορέλ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους και απαντώντας την ερώτηση «Τι πήρε η Τουρκία και τι πήραμε εμείς», ανέφερε «Εκείνοι πήραν υποσχέσεις με βάση προϋποθέσεις, ότι δηλαδή θα τιμήσουν τις υποχρεώσεις έναντι της Ευρώπης και όλων των κρατών μελών. Εμείς αυτό που πήραμε ήταν να μετατρέψουμε το ανακοινωθέν, διότι δεν πρόκειται για αποφάσεις, σαν να ήταν κανονική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά για ανακοινώσεις και προθέσεις, οι οποίες, αν και εφόσον η Τουρκία φανεί συνεπής, ενδεχόμενα να πάρθουν αποφάσεις τον Ιούνιο». Αυτά μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ικανοποιήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως φαίνεται, από το κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Άγκυρα, σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κυριάκου Κούσιου. Επετεύχθη αργά χθες το βράδυ συμφωνία επί του κειμένου των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Τουρκία, μετά από μακρές και έντονες διαβουλεύσεις, αλλά και προσωπικές παρεμβάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το κείμενο των συμπερασμάτων υπό τις περιστάσεις κρίνεται ως ισοζυγισμένο και αντανακλά τις βασικές μας επιδιώξεις, τόσο επί των αναφορών και δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, όσο και των προϋποθέσεων και των όρων με τα οποία θα πρέπει να συμμορφωθεί η Τουρκία, ούτως ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση, η συμπεριφορά της Τουρκίας θα εξακολουθήσει να αξιολογείται καθοδόν προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιουνίου, το οποίο θα κληθεί να εξετάσει εκ νέου την κατάσταση. Αυτά, μεταξύ άλλων, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, είπε μεταξύ άλλων ότι 5 πυλώνες κυρώσεων απειλούν στην ουσία την Τουρκία, κυρώσεις που αφορούν πρόσωπα και εταιρείες, περιορισμό της χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα, τομεακές κυρώσεις όπως ο τουρισμός, οι εξαγωγές, ο τομέας της ενέργειας, αυτά σε περίπτωση που η Άγκυρα συνεχίσει τις παράνομες γεωτρήσεις. Φυσικά η Τουρκία κάνει εδώ και πολύ καιρό όλες αυτές τις παρανομίες στην Κυπριακή ΑΟΣ, έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά και την Ελλάδα από πέρυσι, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και από πέρυσι τον Μάρτιο, και ακόμα συζητώνται αυτές οι κυρώσεις. Πολύ φοβάμαι να μην γίνει η απειλή αυτή των κυρώσεων σαν τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για να αποχωρήσει η Τουρκία από την κατεχόμενη Κύπρο. Δεν προλαβαίνουμε εδώ να σας ενημερώσουμε για τις διαρκείς συλλήψεις που γίνονται στην Τουρκία και δεν μιλάμε για 1-2 άτομα κάθε φορά, 100 αξιωματικούς, 200 μέλη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τώρα συνέλαβαν 50 ανθρώπους οι οποίοι διαδήλωναν έξω από δικαστήριο στα πλαίσια των κινητοποιήσεων του τουρκικού λαού που γίνονται για το διορισμό πρίτανη του Πανεπιστημίου, μάλιστα του Βοσπόρου, από τον Ταγί Περτογάν. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι διαδηλωτές και τελικά τους συνέλαβαν 50 από αυτούς. Στα διεθνή τώρα, Ιράν και Κίνα πρόκειται να υπογράψουν 25ετή συμφωνία συνεργασίας, υπογράφεται στην Τεχεράνη, στρατηγική και εμπορική συνεργασία, ήταν πολυετής οι διαπραγματεύσεις, πρόκειται για ολοκληρωμένο οδικό χάρτη που περιλαμβάνει πολιτικά, στρατηγικά και οικονομικά άρθρα, θα οριστικοποιηθεί με την επίσκεψη του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών Wang Yi, ο οποίος είναι ήδη στην Τεχεράνη.
στρατεύματα στο Ντονμπάς φαίνεται ότι μεταφέρει η Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες από το Εχέδρο ΣΕΙ, σύμφωνα με το κείμενο, φέρεται η Ρωσία να μεταφέρει τακτικό στρατό στα κατεχόμενα εδάφη στις περιοχές Ντονέσκ και Λουχάνσκ. Η στρατιωτική κίνηση γίνεται με το πρόσχημα των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης μάχης για τους μαχητές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Κιέβου της Ουκρανίας, η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσε σχετικά με τη διεξαγωγή στρατιωτικής άσκησης με κύριο ζήτημα τη μετακίνηση στρατευμάτων ιδίως κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Τουρκία προσπαθεί ακόμα και εκεί που είναι η ρωσική υπερδύναμη να κάνει ό,τι έκανε μεταξύ των δύο αντιμαχωμένων παρατάξεων στη Λιβύη, όπου τελικά εισχώρησε και εκεί, ό,τι έκανε στο Αρτσάχ με τη διαμάχη Αρμενίων και Αζέρων, ό,τι έκανε εκμεταλλευόμενη τον εμφύλιο της Συρίας, προσπαθεί να το κάνει και στη διένεξη Ρώσων και Ουκρανών για την Κρυμαία αλλά και την περιοχή του Ντονμπάς και γενικότερα την Ανατολική Ουκρανία, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους Τατάρους της Κρυμαίας και ακόμα και με τη ρωσική υπερδύναμη προσπαθεί να κάνει τα ίδια και το λέει, και μας κάνει μεγάλη εντύπωση που τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία βρίσκονται σε καλές σχέσεις, καταφέρνει και τα έχει καλά και με τις δύο πλευρές. Η ΜΕΝ Ρωσία τα ξέρουμε με τους S-400, συζητάει ακόμα και συμπαραγωγή, συζητάει να του δώσει και δεύτερη παρτίδα, μαχητικά SU-35 και SU-57, παρόλο που λέει όλες αυτές τις ανακρίβειες για την Κρυμαία, δεν αναγνωρίζει την προσάρτησή της από τη Ρωσική Ομοσπονδία, αν και έγινε με δημοψήφισμα που με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισαν οι κάτοικοι της Χερσονήσου την ένωση με τη Ρωσία, αλλά φυσικά όταν λέει και όλα αυτά για τους Τατάρους της Κρυμαίας, εποφθαλμία ο ίδιος στην περιοχή, γεγονός που είναι εις βάρος της Ουκρανίας, αλλά η Ουκρανία και τουρκικά drones θέλει και τεχνογνωσία για πανίσχυρα πυραυλικά συστήματα που διαθέτει η Ουκρανία, κληρονομιά από τη συμμετοχή της στην πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση, συζητάει ακόμα και να δώσει στον Ταγί Περτογάν. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές από αυτό το κανάλι για τους Σύριους μισθοφόρους που έχει στείλει ο Ταγί Ερτογάν στη Λιβύη. Πρώτη φορά από την αρχή πέρυσι είχαν διαμαρτυρηθεί, τους είχαν τάξει 2.000 δολάρια το μήνα σαν μισθό. Μετά από λίγο καιρό έβγαιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδοποιούσαν τους άλλους Σύριους και τους έλεγαν μην έρθετε στη Λιβύη, οι Τούρκοι δεν μας πληρώνουν κανονικά. Είχε μεταφέρει εκεί σχεδόν 16.000, μιλάμε για μεγάλη στρατιωτική δύναμη Σύριων μισθοφόρων, οι οποίοι αν και άτακτοι για το πεδίο μάχης της Λιβύης, που γινόντουσαν μεγάλες μάχες μέσα σε πόλεις, οδομαχίες και όλα αυτά, ήταν κατάλληλοι, όπως φάνηκε και από τη διάσωση του συμμάχου του Ερντογάν Αλ Σαράτ, τον οποίο όχι μόνο διέσωσαν, αλλά τον βοήθησαν να αποφύγει την ήττα του, εφόσον ο Εθνικός Λιβικός Στρατός, οι νόμιμες δυνάμεις της χώρας, πιστές στο Λιβικό Κοινοβούλιο, είχαν μπει ήδη στο κέντρο της Τρίπολης. Με την καθοριστική βοήθεια λοιπόν της Τουρκίας, με την παρέμβαση των Σύριων μισθοφόρων, οι οποίοι καθοδηγούνταν από Τούρκους στρατιωτικούς συμβούλους, ο Αλ Σαράτ διεσώθη και αύξησε κατά κάποιο ποσοστό και την επικράτειά του με αντεπιθέσεις. Παρ' όλα αυτά είναι συνεχή η συγκρίνια, δεν πληρώνονται σωστά. Τώρα φαίνεται ότι ζητούν να μεταφερθούν στο Μάλι οι φανατικοί, εφόσον η Λιβύη ειρηνεύει. Είδαμε να ζητούν όλοι οι μεγάλοι παίκτες να αποχωρήσουν οι μισθοφόροι από εκεί. Θέλουν να σταλούν στο Μάλι, να πάνε εκεί για να συνεχίσουν να εργάζονται, αφού επιτρέπει η διεθνής κοινότητα στην Τουρκία να χρησιμοποιεί εν έτη 2021 μισθοφορικούς τέτοιου είδους στρατούς. Θα πάνε και στο Μάλι για να κάνουν όσα έκαναν στη Λιβύη. Σε κάθε περίπτωση εμείς παρακολουθούμε στενά τα πάντα και σας ενημερώνουμε. Καλό απόγευμα σε όλους.